μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πετώ, να πετώ, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν όλο, όλο γιωμό φεγγάρι στη σκηνή σου. Να τα ναφώ τα θάμπα, τα θάμπα, να τα αστέρια φωτεινά, φωτεινά, στα χέρια να στα αφήσω. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, να με βρεις, ψάξε στους δρόμους τη σιωπή. Να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Και να σας πω κάτι τώρα, τον ψάχναμε τον Χρήστο Δαμιανάκη από το 2013, είναι από τους αγαπημένους μας καλεσμένους. Αλλά όλο λείπει. Τη μία ήταν στην Αθήνα, τη μία ήταν στην Ιταλία. Αλλά επιτέλους βρέθηκε η στιγμή. Ναι, είναι και σπουδές, βέβαια, βέβαια. Τι τα καταφέραμε όμως, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Μουσικό ποδαρικό σας κάνω εγώ ή σας έχουν κάνει? Μουσικό ποδαρικό, let me think, ναι, εσύ μας κάνεις. Ναι, ναι. Καλό κουράγιο. Γιατί? Πρωτοχρονιάτικο παιδιά. Κάνω καλά ποδαρικά συνήθως από ό,τι ναι, μου έχουν πει δηλαδή. Μετά ξέρω εγώ, το έχω τεσταρισμένο από άλλες χρονιές. Πρωτοχρονιά το ράψαμε ρε Κώστα ουσιαστικά το 2013. Μα και πάλι δεν είναι το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς. Ναι, το πρώτο μουσικό. Μετά είναι το πρώτο κανονικό. Στις μέρες του 2014. Έτσι. Εσείς. Πάντως ξέρεις τι έχω να παρατηρήσω, Χρήστο? Κάτι έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο. Δηλαδή, εμφανισιακά ή... Κάτι πιο όριμο μου βγάζεις, κάτι πιο μεστό να το πω. Κάτι τις. Αυτό είναι τα ξενύχτια μάλλον. Πες μας λίγο, να ξεκινήσω από το τελευταίο νέο. Υπάρχουν εμφανίσεις δικές σου στην Αθήνα? Ναι, ξεκινήσαμε μέσα στις γιορτές κάποιες εμφανίσεις στα Μελίσια. Και τώρα θα συνεχίσουμε πάλι, θα κάνουμε και άλλα live στα Μελίσια μαζί με τον Αντώνη και στα Πατήσια, στα κάτω Πατήσια, σε ένα άλλο μαγαζί. Όποτε βρίσκουμε χρόνο θα πηγαίνουμε για Αθήνα για εμφανίσεις, γιατί εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένες, είναι προγραμματισμένες όλες μέχρι τέλη Απριλίου. Οπότε όποτε βρίσκουμε χρόνο θα ανεβαίνουμε και Αθήνα. Παίρνεις τον Αντώνη μαζί σου και στα Μελίσια και στα Πατήσια? Ναι, το παίρνω. Γιατί κάνει παράπονα μετά και δεν μπορώ να το μουρμούρα. Αυτά όλα είναι πολλά. Πολλά είναι. Που λέει και λίγα ξεκίνησαν, αλλά μετά από τόσα χρόνια μαζευτήκανε πολλά. Η Ντάλια, ναι. Ο παλμός του κόσμου από την Αθήνα, μιας και για σένα είναι νέο κοινό, δεν είναι η επικοινωνία η συχνή που έχεις λόγω της διαμονής σου? Νέο δεν είναι, γιατί από την Αθήνα ξεκίνησα πριν 10 χρόνια, αλλά είχα καιρό να παίξω, όμως είχα να παίξω... Τι 10 χρόνια καλέ? Πριν 10 χρόνια έκανα το πρώτο μου live στην Αθήνα, την πρώτη μου συναυλία. Μπουσουλιστός το έκανα. Περίπου. Μαθητής ηλικίου ήμουν, μαθητής ηλικίου. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά νέα, γιατί γίνονται σχέδια και για εμφανίσεις στο εξωτερικό. Έχει να μας πει πραγματικά για τις εμφανίσεις του παρέα με τη Σοφία Βόσου, με το Στέλιο το Ρόκο, με τον Δήμο τον Αναστασιάδη. Τι κανονίζεις? Όλα αυτά σιγά σιγά. Μετά. Ναι. Επέδωσε μας μια ιδέα όμως. Για το εξωτερικό πρώτα να σου πω. Ναι. Κανονίζουμε μια εμφάνιση στο Λονδίνο. Στο επόμενο δίμηνο. Εσένα σ' αρέσει το Λονδίνο? Ναι, μου αρέσει πολύ. Το έχεις το
Είναι λίγο τύπος Λονδίνου. Λονδρέζος. Λονδρέζος. Να πάρεις και εσύ την μπανάνα σου. Να μας πεις μια... Αλλά μην τη φας, μίλα μας μόνο. Σίγουρα. Σίγουρα αδυνάτησες. Όχι. Έλα αδυνάτησες. Όχι. Μου λες εμένα όχι, αφού σε βλέπετε. Εδώ παιδί μου αυτό δεν ήταν πιο έξω. Ήταν πιο τέντα. Αυτή η μανία σου να ζυγίζεις τον κόσμο, δεν την έχω καταλάβει. Δηλαδή... Όχι, απλά πίνει μισό μπουκάλι πλέον. Α, μισό. Το λιγόστεψες. Ναι. Γι' αυτό άρχισες να χάνεις. Εντάξει, τώρα τα έχουμε βρει, οπότε δεν πίνω να ξεχάσω. Καλά. Τα έχουμε βρει, λέω. Τα βρήκατε, προχωράει καλά η σχέση. Να σου πω, Αντώνη, πες μου λίγο για την εμπειρία των εμφανίσεων σε άλλες πόλεις που είναι πέρα από τα όρια της Κρήτης και του κόσμου. Πώς σου φαίνεται το. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλος κόσμος, άλλη νοοτροπία και γίνεται, δεν ξέρω, ο κόσμος όταν είναι έξω από το μέρος του, δηλαδή και κριτικοί να βρεθούν σε μια βραδιά μας στην Αθήνα, το ζουν διαφορετικά. Είναι και η ανάγκη του κόσμου να ξεδώσει, αυτό, που όταν μετακινείσαι και είναι, το έχεις πρόγραμμα να ξεδώσεις, το κάνεις απλά. Ναι, απλά το κάνεις. Το ευχαριστούμε πιο πολύ. Ισχύει πάρα πολύ. Θέλει. Ναι. Όχι, έλεγα και εδώ στα Χανιά πού είστε. Εμφανίσεις, λέμε μονιμές. Ναι. Είμαστε κάθε Σάββατο στον Πενέτο Μωρό, στο Κούγκαπι, όπου περνάμε τέλεια. Το κλίμα είναι πάρα πολύ έτσι ζεστό, υπάρχει πολύ όρεξη από τον κόσμο. Είμαστε δύο Κυριακές το μήνα στην Pub 11. Πάλι διαφορετικό, γιατί είναι μια καθαρή πάμπ. Άλλος χώρος, ναι, κάτι ύφος, διαφορετικό με το Σάββατο. Και είμαστε δύο Κυριακές το μήνα στο Ρέθυμνο, στο Μαΐστρο. Εκεί το αγαπάτε λίγο, κατάλαβα. Γενικά αγαπάμε το Ρέθυμνο. Πολύ. Και οπότε... το Ρέθυμνο σας αγαπάει, Χριστό. Το ελπίζουμε. Σάββατα είστε και εκεί. Στο Μαΐστρο είμαστε δύο Κυριακές κάθε μήνα. Παίζουμε την Κυριακή που έρχεται. Να κανονίσουμε να πάμε. Πάμε. Είναι πάρα πολύ ωραία. 5 ώρα το μεσημέρι. Στο... Πάμε. Στην πατρίδα. Έχουμε προσκλήσεις από το Ρέθυμνο. Και από εμάς έχετε. Πρέπει να πάμε. Και στον Πενέτο Μωρό και στην Πειραρία και στο Μαΐστρο που σας βολεύει. Κυρία, χάσηκε. Δεν κανονίζουμε αυτή την Κυριακή να πάμε στο Χρήστο να έρθουμε να τα γκρουπάρουμε όλες τις δουλειές μας μαζί. Ναι. Αγαπημένη κυρία, δεν χάσηκε. Είναι καλή ιδέα, Νεκτάριε. Αντωνία. Πάρα πολύ καλή ιδέα είναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί γίνεται χαμός με αυτό. Αλλά έτσι όπως το άκουσα από τα παιδιά, πραγματικά με κέντρισε να σταθώ, να μείνω, να μην συνεχίσω τη δουλειά που έκανα. Η επιτυχία της χρονιάς από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θεωρώ ότι είναι κοντά στα δικά σου vibes, σαν τραγουδοποιός δικός μας, νέο παιδί. Θα θέλαμε πάρα πολύ να το ακούσουμε. Και εμένα, αγαπημένο μου κομμάτι, οπότε. Ωραία, πάμε να το ακούσουμε. Αν είναι κάτι που με κέρδισε σε σένα, κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει, είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αν είναι κάτι που με κράτησε απ' τα ξένα, αυτό το φως μου δεν υπάρχει σ' άλλη γη. Κι αυτή η αγάπη μου η ίδια επιμονή σου, να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί, να μοιραστούμε αυτή τη θάλασσα μαζί. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου.
Απ' να ξέρεις τη δύναμη που δίνει η δύναμή σου. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή. Όταν δεν ξεκινάει η εβδομάδα με φίλους που με τραγούδια να σε ξυπνάει, ρε παιδί μου, η ενέργεια και όλο αυτό το ρυθμό, δεν πάει στρωτά. Όχι, κάναμε ωραία ξεκίνημα στην εβδομάδα μας. Λοιπόν, παίρνουμε μία ανάσα με τον Χρήστο και τον Αντώνη μαζί, οργανωνόμαστε. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι, αλλά μην λύσετε από τη συνέχεια, γιατί. Γιατί έχουμε να σας πούμε για βότανα, γιατί φάγαμε πολύ και πρέπει να αποτοξινωθούμε. Έχουμε να σας πούμε πώς θα φροντίσετε ένα πολύ κλασικό και αγαπημένο λουλούδι που θα μας δώσει πληροφορίες ο Γιώργος ο Φραγκούλης. Ακριβώς. Και είναι και ο Βασίλης, όπου κάτι σκαρώνει. Πάλι φωτιές βάζει στην κουζίνα. Αλλά δεν θα σας τα αποκαλύψουμε. Αυτό το παιδί είναι πολύ καυτό τελικά. Για θυμίσεις και ερχόμαστε. Επιστροφή μετά το πρώτο μας διαλυματάκι, Δευτέρα, ζωντανά εδώ στην τηλεόραση Κίδων. Έτσι, με τις σταθερές μας ενότητες, αγαπημένες και για εσάς και για εμάς πάρα πολύ, Ρούλα Παγιαλάκη και Γιώργος Φραγκούλης. Σας βάλαμε μαζί σήμερα λόγω χωροταξικών θεμάτων. Ωραία, μια χαρά. Έτσι. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά δεν έχουμε πει. Καλή χρονιά. Καλά ξεκίνησε. Μια χαρά. Πάρα πολύ. Μια χαρά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το πολύ όμορφο θέμα που έχει ο.